Νέα διοίκηση εξελέγει στο Εμπορικό Σύλλογο Νομού Σερών μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Έτσι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που είναι το εξής. Πρόεδρος Μιλίγκα Κυριακή. Α. Αντιπρόεδρος Γκόβρανου Φιλίτσα. Β. Αντιπρόεδρος Χανλής Αλέξιος. Γενικός Γραμματέας Πολυχρονίδης Αστέριος. Ταμείας Παπαπαναγιώτου Αλέξανδρος. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Αργυριάδου Ειρήνη, Γκότσικα Ειρήνη, Κυλιωμένη Ερασμία, Χανλής Νικόλαος. Ήδη πιάσαμε δουλειά, δήλωσε στην Κάμερα του Επιλογές η πρόεδρος Κυριακή Μιλίγκα, καθώς υπήρχαν ζητήματα που έτρεχαν και έπρεπε να αποφασιστούν. Έχω ένα 9 μελές διοικητικό συμβούλιο, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη δουλειά. Ήδη πιάσαμε δουλειά, γιατί αμέσως έπρεπε να πούμε, εκτός από τις εκλογές που έγιναν, που γίναμε σώμα, έτρεχαν κάποια θέματα, δηλαδή όπως ήταν της Κυριακής. Μεθαύριο, αν θα είμαστε ανοιχτά ή κλειστά, διότι είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο των διάμεσων εκτόσεων και έπρεπε να κάνουμε και το ωράριο. Δηλαδή αυτά έτρεχαν τα θέματα, οπότε προσπαθήσαμε και βγάλαμε και το καινούργιο ωράριο. Έτσι αποφασίστηκε αυτή την Κυριακή να είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα των Σερών. Ήταν όπως ήταν το ωράριο, αλλά την Κυριακή, σκεπτόμενοι ότι και οι αλυσίδες καταστημάτων θα είναι ανοιχτές, οπότε τα περισσότερα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, και λόγω του ότι συμπίπτει αυτή τη φορά με την εορτή των ταξιαρχών που είναι ο πολιούχος της πόλης μας, οπότε θα είμαστε κλειστά τη Δευτέρα ούτως ή άλλως, είπαμε να ανοίξουμε την Κυριακή για λίγες ώρες, διότι είμαστε κατά των Κυριακών. Οπωσδήποτε. Ρωτήσαμε, στείλαμε σε κάποιους τα mail, ρωτήσαμε, πήραμε και τη γνώμη εδώ των τριγύρω καταστημάτων, βγήκαμε κάποιοι στην αγωνά και ρωτήσαμε. Είπα τώρα ότι είμαστε πολλά άτομα στο Συμβούλιο και μπορούμε και τρέχουμε, μοιραζόμαστε τις ευθύνες και αυτά όλα και τις αποφάσεις. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε ανοιχτά την Κυριακή.